Ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του τόνισε ότι αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων εστίασης πλην της κατοίκων διανομής φαγητού και της παραλαβής από το κατάστημα. Το ίδιο ισχύει, αναστολή δηλαδή, και για τους χώρους ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. Μπαρ, καφέ, κινηματογράφοι, μουσεία και θέατρα, όπως και κλειστά γυμναστήρια, θα παραμείνουν κλειστά, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναμένουμε την ερμηνευτική για να δούμε τι θα γίνει με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Δράμας, Γιώργος Χατζησαρόγλου. Μόλις ακούστηκαν τα νέα μέτρα, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας ήδη έχει πάρει τα μέτρα της από την προηγούμενη Τρίτη. Όπως ακούσατε και εσείς, έχει σταματήσει η άθληση, ολική στην εστίαση, τουλάχιστον για ένα μήνα. Σύμφωνα με αυτά εδώ τα μέτρα, αναμένουμε την ερμηνευτική που θα βγάλει το κάθε Υπουργείο για να ελέγξουμε αν τα γήπεδα, τα ποδοσφαιρικά θα μπορούν να λειτουργούν. Ως στιγμής, στο διάγγελμα αναφέρονται μόνο τα κλειστά. Πιστεύω να είμαστε τυχεροί και να μας επιτρέψουν, φυσικά πάντα με τα μέτρα που πρέπει να έχουμε προσφύλαξη όλων των ποδοσφαιριστών. Ελπίζουμε το απόγευμα να είναι θετικά τα πράγματα για το δραμηνό ποδόσφαιρο.